Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Νομού Σερών επισκέφτηκε το πρωί της Παρασκευής ο υποψήφιος βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας κ. Κώστας Καραμαλής. Εκεί τον υποδέχτηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης Απόστατων Αξιωματικών Στρατού κ. Χρήστος Χριστίδης και ο πρόεδρος του Παραρτήματος της Ένωσης κ. Θεόδωρος Στρίκος. Μας δόθηκε σήμερα μια ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κύριο υπουργό για θέματα που ταλανίζουν την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι βέβαιο ότι ο κύριος υπουργός αντελήφθη τα νούμερα, διότι οι πίνακες οι οποίες του δώσαμε είναι πάρα πολύ γλαφυροί και δεσμεύθηκε ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του στην επόμενη κυβέρνηση προκειμένου να προωθηθούν ζητήματα ετών. Προωθούμε τα δίκαια αιτήματά μας, ευελπιστώντας ότι κάποια στιγμή η πολιτεία θα δώσει τη δίκαιη λύση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το κανάλι σας για την επίσκεψη εδώ σήμερα και ευχόμαστε στην Ένωση και στο Συμβούλιο που θα προκύψει μετά από ψηφοφορία που θα γίνει στην Αθήνα, καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, όποιο και αν είναι αυτό. Ξέχασα να ευχαριστήσω το Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Σεραίο Αντισυνταγματάρχη Αποστρατεία και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΑΣ, τον αγαπημένο φίλο Χρήστο Χριστίδη, για την απερίγραπτη προσφορά του σε όλα τα παραρτήματα της χώρας, αλλά ιδιαίτερα στο παράρτημα των Σερών. Τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Ο Θεός να τον έχει πάντα καλά οικογενειακός. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Είχαμε την υπέρτατη τιμή σήμερα, πρώτη φορά στα χρόνια λειτουργίας του παραρτήματος, αυτό πιστεύω εγώ ακράδαντα, να μας επισκεφθεί, να μας κάνει την τιμή, να μας επισκεφθεί ένας άνθρωπος σαν τον Κώστα Καραμαλή, του Βεληνικούς του Κώστα Καραμαλή. Ένας άνθρωπος, τον οποίο δεν το κρύβω, το παράρτημά μας στήριξε με όλες του τις δυνάμεις και είμαι θα βέβαιη ότι θα μας δικαιώσει. Του θέσαμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Ελλάδος φυσικά, όχι το παράρτημά μας. Λοιπόν, τα άκουσε με μεγάλη προσοχή και γνωρίζοντας τη συνέπεια που τον διακρίνει, είμαστε βέβαιοι ότι από τα 10 τα 8 θα επιληθούν. Είμαστε πολύ βέβαιοι και μάλιστα αμέσως μετά το σχηματισμό της κυβερνήσεως. Ο κύριος Στρίκος παράλληλα αναφέρθηκε και στην απόφασή του να αποσυρθεί από την Ένωση. Μετά από συζήτηση απερίγραπτα φιλική με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Χριστίδη, αλλά και με λοιπά μέλη του παραρτήματος της Ενώσεως Αποστράτων, αποφάσισα και μετά από εξαετή πορεία μου εδώ στο παράρτημα, πιστεύω γόνιμη για αυτούς που με ξέρουν, αποφάσισα να αποσυρθώ, να ξεκουραστώ λιγάκι. Δεν φεύγω από το παράρτημα, θα είμαι συνεχώς αδιάλειπτα δίπλα στον αντικαταστάτη μου, στον κύριο, θα το ανακοινώσω, στον κύριο Δίνα. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ακόμη. Λοιπόν, θα είμαι δίπλα του και θα τον στηρίζω και εγώ και οι συνεργάτες μου, λοιπόν, με όλες μας τις δυνάμεις. Ναι, πραγματοποιήθηκε εδώ στην Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Σερών μια συνάντηση με τον υποψήφιο βουλευτή και πρώην υπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, κατά την οποία τα μέλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών έθεσαν τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον χώρο των απόστρατων αξιωματικών. Εμείς ως Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Σερών κληθήκαμε και μετήχαμε στη συνάντηση αυτή και λόγω της συνάφειας των θεμάτων που πολλές φορές μας απασχολούν, αλλά και κυρίως λόγω της πάρα πολύ καλής και αγαστής συνεργασίας που έχουμε ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Σερών και η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Σερών, καθώς έχουμε ήδη υλοποιήσει πολλές κοινές δράσεις και έχουμε συνεργαστεί σε πολλά επίπεδα για διάφορα θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Και νομίζω ότι αυτή η καλή συνεργασία αποτυπώνεται και σε αυτές τις συναντήσεις, τις οποίες έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα που απασχολούν τον χώρο των ενόπλων δυνάμεων και όσων υπηρετούν στον χώρο αυτό, αλλά και θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα το Μουσείο των Εφέδρων Αξιωματικών, το οποίο υλοποιούμε ως δράση εμείς ως Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών, και στην υλοποίηση αυτής της δράσης είχαμε τη χαρά σήμερα να επιβεβαιώσουμε ότι θα υπάρξει ενεργός συνδρομή και της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών. Ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την ανταπόκριση
και φιλοδοξούμε αυτή η προσπάθειά μας να έχει σύντομα να περατωθεί, να ολοκληρωθεί και να αποκτήσει η πόλη μας έτσι ένα κόσμημα, θα έλεγα, για το χώρο των, όχι μόνο των εφέδρων αξιωματικών, αλλά γενικώς θα αποτελέσει ένα νέο σημείο, ενδιαφέροντος, ένα πόλο έλξης που θα αποτελεί ένα κύτταρο πολιτισμού, ένα κύτταρο τοπικής ιστορίας, ένα κύτταρο στο οποίο θα προβάλλεται οι αγώνες των ενόπλων μας δυνάμεων και ιδιαίτερο ο θεσμός του εφέδρου αξιωματικού. Ευχαριστώ θερμά και πάλι και για την πρόσκληση να παραβρεθώ στη συνάντηση αυτή, αλλά και για την πολύ αποτελεσματική συνεργασία που είχαμε τόσο με τον Γενικό Διευθυντή της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών, όσο και με τον κύριο Υπουργό και με όλα τα μέλη της Ένωσης Αποστράτων.